Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Top 5 GR. Και μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή και να πατήσεις και το καμπανάκι. Η εξαφάνιση είναι ένα γεγονός της ζωής που υπήρχε πολύ πριν οι δινόσαυροι κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον πλανήτη. Ένα είδος μπορεί να πεθάνει για διάφορους λόγου από την ανθρώπινη ανάγκη για καταπάτηση μέχρι τις κλιματικέ αλλαγές του περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά ζώα που η ανθρωπότητα δεν θα είχε επιζήσει αν αυτά ζούσαν ακόμα και σήμερα. Εδώ είναι πέντε τρομακτικά ζώα που χαίρομαι με την εξαφάνισή τους. Δακελοπτέρα Δακελοπτέρας. Σε 8 μέτρα μήκος ο Δακελοπτέρας είχε κερδίσει τον τίτλο του μεγαλύτερου ανθρωπόδου που ανακαλύφθηκε ποτέ. Από τα υδρόβια ζώα χρησιμοποιούσαν το πόδι και τα μισά μακριά νύχια για να εκτοξεύουν και να κρύβουν, να σχίσουν το θύρεμα άκρο σε άκρο. Τα ανθρώπινα όντα δύσκολα είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ένα τόσο τρομερό θηρευτή. Μέγκα πιράνχα. Ακόμα σαν μία ταινία τρόμου. Αλλά το Μέγκα ήταν ένα σαρκοφάγο ψάρι που ζούσε στη Νότια Αμερική. Τώρα πια δεν υπάρχουν, αλλά τότε είχαν ισχυρές δυνάμεις δακόματες για εκείνη την εποχή, που εύκολα έσκυζε σάρκα από πολύ μεγαλύτερα ζώα. Τιτάνας Φόγας. Ευτυχώς είναι περίπου 58 εκατομμύρια χρόνια που μας χωρίζουν από το μεγαλύτερο φίδι του κόσμου, γνωστό ως φίδι που έχει σφυραλατήσει ποτέ τον πλανήτη. Ζούσε στη Νότια Αμερική, όπως και οι σημερινοί του συγγενείς. Ήταν πάνω από 40 πόδια και ζύγισε λιγότερο από μισό τόνο. Όπω και οι σημερινοί του συγγενεί, σκοτώθηκε από συστολή και ήταν τόσο μεγάλο που κατανάλωνε νεκροκόδηλου και μπορούσε εύκολα να καταπιεί έναν άνθρωπο χωρί να χτυπήσει τίποτα. Η ορνηθοφοβία ή ο παράλογο φόβο των πτηνών είναι μια πολύ πραγματική φοβία. Αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα τρομακτικά πουλιά τη Βόρεια Αμερική ήταν πραγματικά τρομακτικά. Με ύψο μέχρι και 10 πόδια και πάνω από μισό τόνο, αυτό το πτηνό που ήταν χωρί η ικανότητα να πετάει ήταν μια δύναμη που έπρεπε να ληφθεί υπόψη, με το κοφτερό του ράμφο και τα πόδια αρκετά ισχυρά για να σπάσουν Ωστά, οσ... Νομίζω μπορείτε να καταλάβετε κι εσεί λοιπόν ότι τίποτα δεν του ξέφευγε, ειδικά ο άνθρωπο. Μεγαλανία. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα 200 λιβρών, μακρύ κτηικό δράκο, μήκου 8 μέτρων. Τα σαγιά του είναι ανοιχτά και στάζει το θανατηφορό δηλητήριό του έτοιμο να σας δαγκώσει. Τώρα φανταστείτε τα 20 πόδια του και πάνω από χιλιάδες λίβρες να γίνεται εύκολο να αντιλαμβάνεστε γιατί η ανθρωπότητα μπορεί να είναι ευτυχή που η μεγαλανία έκτοτε εξαφανίστηκε. Ακόμα και το όνομά του σημαίνει αρχαίο γιγαντιαίο κρεοπολείο και αυτό το αρχαίο αυστραλιανό ζώο ήταν ασφαλώς αυτό.